μου, γεια σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την τεχνική της ελαφριάς σιρτής και ο στόχος μας είναι τα μελανούρια και τα κοκάλια. Θα χρησιμοποιήσω βαρεδιάκια αυτού του τύπου, ελαφριά, γύρω στα 5 γραμμάρια στην αρχή, για να δούμε πού τρώνε τα μελανούρια και αναλόγως θα αλλάξουμε. Έχω κάνει μία φυλιά εδώ στην άκρη της μάνας, στο μηχανισμό. Περνάω το μολύβι μου εύκολα. Είναι έτοιμο. Για τεχνητά θα χρησιμοποιήσουμε σιλικονούχα χελάκια της Eddystone Ill. Σε διάφορα χρώματα. Βάζουμε μία ταχύτητα 0,8 έως 1 κόμβο. Στη μηχανούλα μας. Έτοιμο ένα παράμαλο 5 οργιές με αόρατη μπετονιά 0,20. Είναι η σακάνα κλωροκάρμπον και στην άκρη έχω προσαρμόσει μια μικρή στριφτό παραμάνα για να μπορώ εύκολα να αλλάζω το παράμαλο πάνω στο στριφτοβαρίδιο. Έχω αφήσει 12 οργιές από την πομπίνα. Ασφαλίζω στο κλειψάκι της πομπίνας το νήμα και περιστρέφω το μηχανισμό μου, τη μανιβέλα. Τρεις-τέσσερις φορές, ώστε να έχω τα φρένα που μου χρειάζεται το μηχανισμό μου και να μπορεί να πάρει φρένα το ψάρι.
χάσαμε ύψεις του άλλου. Έχουμε και αστοχίες. Δοκιμάσω τώρα και ένα πέρλα, γιατί βλέπω ο ήλιος ανέβηκε αρκετά ψηλά. Αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στο παραμάνα, να δέσουμε απευθείας επάνω στον κρίκο το παράμαλο μας. Είναι επίσης το ίδιο εύκολο. Επειδή κάποιοι φίλοι μου ζητήσαν να δείξω την αρματοσιά που χρησιμοποιώ για την ελαφριά συρτή, θα σας δείξω λοιπόν σήμερα πώς την κατασκευάζω. Τι θα χρειαστούμε: αόρατη μπετονιά 022-021, παίρνουμε μία οριά από την αόρατη μπετονιά. Στη μία άκρη της θα δέσω ένα μικρό στριφτοβαρύδιο. Στη μία άκρη της θα δέσω μία μικρή διακριτική στριφτοπαραμάνα. Βλέπετε. Κόμπο χρησιμοποιείτε όποιον γνωρίζετε, όποιον ξέρετε. Thank you.
σε απόσταση περίπου 30 εκατοστά θα δέσω το πρώτο μου αγκίστρι. Αγκίστρια χρησιμοποιώ τα χρυσά της Morigen, το 311G. Λοιπόν, αφού έχω δέσει το πρώτο μου αγκίστρι, χρησιμοποιώ αυτά εδώ τα εξαρτήματα, είναι της Marufuji, το περνάω. Έχει ένα σωληνάκι, το περνάω την άκρη της μπετονιάς μέσα από το σωληνάκι. Και έρχεται, είναι, γυρνάει ελεύθερα και έρχεται και μου καλύπτει το αγκίστρι. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω αυτές τις σιλικονούχα στόπερ για να κινητοποιήσω αυτά τα φτεράκια, ώστε να μην φεύγουν μπροστά. Ρυθμίζω το στόπερ μου να έρθει λίγο μπροστά από τα φτεράκια και αυτό περιστρέφεται ελεύθερα μέσα στη μάνα. Σε μία απόσταση πάλι 30 εκατοστά δένω το δεύτερο αγκίστρι . Θα περάσω και τα φτεράκια αυτά πάλι για να το καλύπτουν και με τον ίδιο τρόπο το στόπερ και πάμε πάλι σε μια απόσταση 30 εκατοστά, δένουμε και το τρίτο αγκίστρι,
Δεν χρειάζεται παραπάνω εκεί στα παιδιά, γιατί αν πιαστούν μεγάλα ψάρια είναι και λίγο δύσκολο μετά να τα φέρουμε. Τρία αγκίστρια είναι μια χαρά, δείχνουν ένα μικρό κοπαδάκι. Περάσαμε, δέσαμε και το τρίτο αγκίστρι. Πέρασα και το τρίτο τεράκι. Περνάμε και το στόπερ. Το στόπερ θα προσέχουμε να έχει έτσι μισό εκατοστό απόσταση μπροστά από το φτεράκι μας, τους ώστε να περιστρέφεται ελεύθερα. Στην άλλη άκρη αυτής της αρματοσιάς θα δέσω επίσης μια μικρή στριφτοπαραμάνα. Η αρματοσιά είναι έτοιμη. Έτσι. Αυτά είναι τα τρία φτεράκια. Τώρα προσέχουμε τη φορά, όπως θα τραβάμε, να μην τα γυρίσουμε ανάποδα. Αυτό εδώ μπορείτε να το τυλίξετε πάνω σε ένα καρουλάκι ή να το έχετε έτοιμο για σε πρώτη ζήτηση. Στην άκρη της στριφτοπαραμάνας προσαρμόζω το ψαράκι μου. Εγώ χρησιμοποιώ τα Cardiff της Shimano, καθένας χρησιμοποιεί ό,τι θέλει, τα οποία είναι φοβερά σε πλεύση και σε απόδοση. Έχω λοιπόν τη στριφτοπαραμάνα μου και δείχνει στη συνέχεια εδώ ότι το ψάρι αυτό κυνηγάει να φάει ένα άλλο ψαράκι. Στην άλλη άκρη της στριφτοπαραμάνας εδώ, στην άλλη άκρη αυτή εδώ, έχω τυλιγμένο εδώ σε ένα καρούλι ένα παράμαλο 5 οργές αόρατο, και αυτό 0,22, και το με μία θηλιά στην άκρη το προσαρμόζω στη θηλιά τη στριφτοπαραμάνα, και στην άλλη άκρη επίσης έχω άλλη μία στριφτοπαραμάνα την οποία δένω στην μάνα του καλαμιού και βάζω και το βαρύδι για να κατέβω κάτω. Αυτή είναι η αρματοσιά, είναι πολύ απλή και αποδοτική. Δοκιμάστε την και θα με θυμηθείτε.